Είμαι ο Δημήτρης Οβουρλιώτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και εκπροσωπώ και τα άλλα τρία σωματεία που συνυπογράφουμε το κείμενο στο οποίο, το οποίο σας έχουμε μοιράσει. Την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου και την Ένωση Συνταξιούχων Οίκανομου Ηρακλείου. Τώρα, κανονικά θα, υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ξεκινήσω ευχαριστώντας που μου δίνετε το λόγο, αλλά δεν θα το κάνω γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ανέβαλε το θέμα για σήμερα, όπως επίσης δεν κληθήκαμε να διατυπώσουμε και την άποψή μας στην διαβούλευση που έγινε για το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως γράφει και το κείμενο, εγώ δεν θέλω να αναλωθώ ούτε στα διαδικαστικά, δεν μας αφορούν, αν είναι νομότυπο, αν δεν είναι κτλ., ούτε τι γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας. Εμείς ξέρουμε και αυτό αποδεικνύεται και με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ ότι ο μισθός του εργαζόμενου στην Ελλάδα σήμερα κρατάει για τις 15 πρώτες μέρες του μήνα. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει με βάση τα επίσημα στοιχεία του κράτους, έτσι. Μας λέτε λοιπόν, δεν φτάνει ο μισθός μέχρι τις 15 του μήνα, νομίζω το αποδεχόμαστε αυτό και η συντάξη εννοείται αυτό. Δεν φτάνει ο μισθός, παρόλα αυτά θα σας βάλουμε και ένα έξτρα καπέλο από πάνω για να σας φτάνει ακόμα λιγότερο. Θεωρείτε αυτό ότι μπορεί να γίνει δεκτό από τους εργαζόμενους? Τα στοιχεία του προϋπολογισμού, του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο εννιάμηνο του έτους δίνουν σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ πλεώνασμα. Πότε ο Δήμος κάλεσε τα σωματεία, τους φορείς του Ηρακλείου να πάμε να τα διεκδικήσουμε μαζί από το κεντρικό κράτος? Γιατί είναι λεφτά δικά μας. Μας καλέσατε ποτέ στα 5 χρόνια να μας πείτε ελάτε εδώ, θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά τα λεφτά που τα έχετε πληρώσει 2 και 3 φορές με το ΦΠΑ, με τη φορολογία? Οι φτωχοί επαγγελματίες εδώ πέρα βγαίνουν στον δρόμο αύριο γιατί θα κλείσουν τα μαγαζιά τους και θα έχει μερίδιο ευθύνη και ο Δήμος Ηρακλείου για τα λουκέτα που θα μπουν με το νέο έτος, με τη φορολογία αυτή που ετοιμάζεται, γιατί όλα αυτά λειτουργούν προσθετικά. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε, μα δεν είναι και τίποτα να πληρώνετε 1 ευρώ και 2 ευρώ και δεν ξέρω πόσο το μήνα. Αλήθεια. Επιπλέον βέβαια. Όχι το σύνολο. Αν ήταν 1 ευρώ το μήνα, δεν θα ήταν τόσο κόσμος μαζεμένος εδώ. Είναι επιπλέον. Δηλαδή, αυτός που είναι κάτω στο πάτωμα, του δίνουμε ακόμα μια κλωτσιά να πάει ακόμα πιο κάτω. Αυτά νομίζω, εκτός από απαράδεκτο από οικονομικής άποψης, είναι και ανήθικο. Να λες αυτόν που πεινάει, που δεν του φτάνει ο μισθός για να βγει ούτε το 15ήμερο, να του λες κι άλλο από πάνω. Πού είναι ο Δήμος που είναι δίπλα στον πολίτη? Πού είναι? Και πού είναι ο Δήμος που θα διεκδικήσει προς όφελος του πολίτη από το κεντρικό κράτος τα λεφτά που χρωστάει το κράτος στους Δήμους? Χρωστάει σε όλους τους Δήμους και σε εσάς. Στο δικό μας Δήμο δηλαδή. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Εμείς δηλαδή πρέπει να είμαστε συνέχεια με κάτω το κεφάλι. Λοιπόν, εμείς να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όπως γράφει και η ανακοίνωση, και δεν θα δεχτούμε τίποτα λιγότερο από αυτό. Καμία, μα καμία αύξηση των δημοτικών τελών. Ούτε από την τωρινή, ούτε από την επόμενη δημοτική αρχή. Το ξεκαθαρίζουμε, δεν το δεχόμαστε, δεν το διαπραγματευόμαστε. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε και για τις παροχές που δίνει ο Δήμος σε ευπαθείς ομάδες, εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τις οικογένειες με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Και αυτό να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, απαλλαγή πλήρης όλων των ΑΜΕΑ, των ανέργων, των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των ευπαθών οικογενειών. Και επειδή θα τεθεί προφανώς και το ζήτημα από πού θα βρει έσοδα ο Δήμος, εμείς έχουμε να προτείνουμε το εξής. Να αυξήσετε τα δημοτικά τέλη στις μεγάλες επιχειρήσεις,
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει στη δικαιοδοσία του δύο βιομηχανικές ζώνες, η βιομηχανική περιοχή και η Φοινικιά Μαλάδες, γεμάτες εργοστάσια και φτιάχνονται συνέχεια καινούργια. Μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλυσίδες που έχουν κατακλείσει όλο το Ηράκλειο και πνίγουν τους μικρούς καταστηματάρχες. Έχουμε πολυκαταστήματα, έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε τράπεζες, έχουμε ένα σωρό πόρους από αυτούς που όντως έχουν και μπορούν να δώσουν. Όλα, όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτοί λοιπόν που έχουν μπορούν να πληρώσουν. Είναι απαράδεκτο να ζητάτε από το μεροκαματιάρι, από τον εργαζόμενο, από τον συνταξιούχο, από τον αυτοαπασχολούμενο που το παίζει κοροναγράμματα ακόμα αν θα το κλείσει το μαγαζί και με το νέο φορολογικό θα το κλείσει σίγουρα. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο το Δημοτικό Συμβούλιο που λύγει και η θητεία του να πει σας βάζω και ένα καπέλο από πάνω, μα εντάξει μωρέ δεν είναι και πολύ, αντέχετε. Όχι, δεν αντέχουμε. Τα πράγματα είναι απλά. Οι αριθμοί μιλάνε απλά. Δεν αντέχουμε. Τέρμα, τελείωσε. Και δεν θα δεχτούμε καμία αύξηση ούτε από εσάς, ούτε από τους επόμενους. Ευχαριστώ.